την πεκάτσα. Σήμερα η μέρα ήταν εξίσου καλή με τη χθεσινή. Δυστυχώς δεν είχαμε την πυκνότητα θυράματος που είχαμε χθες, αλλά και οι καιρικές συνθήκες κατά τερέν πάλι ήταν υπέροχα. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία, πιστεύω, να δούμε ένα καλύτερο μέσο όρο σκύλων. Είχαμε 3 σκυλιά στην κατάταξη, 4 σκυλιά στην κατάταξη, αλλά πριν ξεκινήσω την αξιολόγηση να πω λίγο για κάποια, να πούμε λίγο για κάποια σκυλιά τα οποία μας άρεσαν. Ήταν ο Ντέο Πόητο του κυρίου Καρδακάρη, η Ρέα του κυρίου Ρεγκή, η Άρε του κυρίου Ασφιώτη, η Γαλιδά του κυρίου Θεοτόκη και ο Πίντο Σέτα του κυρίου Γιούργια, Γιούργια. Κύριε Βραδί. Βραδί. Τώρα για την κατάταξη. Έχουμε πρώτο εξαίρετο το Τζέρο Πόιντερ του κυρίου Καλούδη. Μπράβο. Ήταν ο σκύλος, πιστεύω, του Σαββατοκύριακου. Σκύλος ο οποίος και χθες και σήμερα πολύ συγκεντρωμένος, με εξαίρετη διαδρομή, μας έδειξε ότι πώς πρέπει να κυνηγάνε σκυλιά την πεκάτσα. Σήμερα πάλι σε μια εξαίρετη διαδρομή, σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, πολύ στιχτό κομμάτι, κατευθείαν στο λύσιμο, πήγε σε ένα σημείο, μας έδειξε μια μπεκάτσα, πήγε ο Νίκος, είδε τη φάση κοντά της δυστυχώς, ο σκύλος με πάρα πολύ ηρεμία, με πολύ μεγάλη έκφραση στο στυλ της ράτσας, μας έδειξε την μπεκάτσα, η μπεκάτσα έφυγε, δυστυχώς στη συνέχεια είχε μια λευκή. Παρ' όλα αυτά, ήθελα λίγο να κάνω αναφορά περισσότερο σε αυτόν τον σκύλο. Ένα σκύλο ο οποίο και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα καιρό να δω πότε να κυνηγάει έτσι. Και συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη. Με αφνιδία σου είδα πότε να κυνηγάει έτσι. Μετά από καιρό, δυστυχώς. Του ανέμου. Ένα αγγλικό σέντερ και αυτό υψηλού επίπεδου, συγκεντρωμένο με εξαίρετη διαδρομή, σε ένα σημείο της διαδρομής που το συνδιαγωνιζόμενο σκυλί είχε ξεκινήσει να μας ρίχνει ένα πουλί, ήρθε χωρίς ουσιαστικά να έχει παρενοχλήσει το άλλο. Από την άλλη τη μεριά, χωρίς να δει τον άλλο το σκύλο, ουσιαστικά ανέβασε και μας έδειξε με πολύ ωραίο τρόπο την μπεκάτσα. Και γι' αυτό να αξιολογήσω με δεύτερο εξαίρετο. Με τρίτο πολύ καλός, Φίγκο του κυρίου Σαβανί. Α, μια χαρά. Ο Φίγκο ήταν ο σκύλος που ανέφερα που ήταν ζευγάρι με τη Ράγια του ανέμου. Ήταν ο σκύλος ο οποίος είχε μια καλή διαδρομή. Λίγο κάποιες στιγμές δεν είναι τόσο συγκεντρωμένος, αλλά κάποια στιγμή με εξαίρετο στυλ της ράτσας μας έδειξε αυτή την μπεκάτσα την ίδια που φέρμαρε αργότερα η Ράγια. Και τέταρτο, καλός, τον Έκο Πόιντερ του κυρίου Σαβανί. Ένα σκύλο που θα το θέλαμε λίγο πιο ενεργητικό, λίγο πιο με πιο ευρία έρευνα μέσω τερέ. Δυστυχώς μάλλον η ηλικία του δεν τον επέτρεπε να μας δείξει όλο το ταπεραμέντο που μπορεί να έχει σε μικρότερη ηλικία. Παρ' όλα αυτά, μετά το λύσιμο πήγε σε δεξιά, σε κάποιο σημείο με πολύ ηρεμία μας έδειξε ένα πουλί. Δυστυχώς εγώ είδα το ποντάρι, δεν είδα το πουλί να φεύγει, αλλά το είδε όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ένα εξαίρετο πόιντερ γι' αυτό, ένα καλό πόιντερ. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω του χρόνου περισσότερες ευκαιρίες. Είμαι σίγουρος, θα σου πω εσένα τι είχαμε πει και βέβαια. Γι' αυτό και σε βάλα στα τέχνη να κάνεις το λάθος. Ναι. Εσύ μου σου λέει ότι θα κάνω λάθος, εγώ το σου είπα εκεί πέρα. Ναι. Γι' αυτό τα φύγω. Ωραίος. Τρίτος ο κύριος Σαβανής ο Τζούνιο. Περίμενε. Έλα και εσύ κοντά.